Καλησπέρα. Κύριε Πρόεδρε των Συντέρων των Οργανισμών, αγαπητοί συνάδελφοι, χαιρετίζουμε την δεύτερη μερίδα που γίνεται από την μερίδα Ασφαλίζουμε. Όλοι λένε εδώ πέρα τα ωραία τα λόγια. Κάποιος πρέπει να πει και κάποια λόγια που λέμε όλοι μας στην αγορά. Ραγδαίες εξελίξεις υπάρχουν στην ασφαλιστική αγορά. Ασφαλιστικές εταιρείες κλείνουν. Οι συνάδελφοι πάλι πάρα πολύ φεύγουν από το επάγγελμα. Οι προμήθειές μας μειώνονται. Το δικαίωμα συμβουλέων των ασφαλιστικών εταιρεών μεγαλώνει. Ήδη έχει περάσει το 32%. Κάποια εταιρεία πέφτει στο 35%. Ήδη έχουν πάρει κάποιες αποφάσεις ερήμου των σωματείων μας. Είναι ο τηλεσίας για μας τους ασφαλιστικούς διαπιστωτές που θα μπορούν να μας πετάξουν έξω από το επάγγελμα για 5.000 ευρώ αν οφείλουμε σε μια ασφαλιστική εταιρεία. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η αγορά. Θα πρέπει όλοι μας οι ασφαλιστικοί διαπιστωτές να ενώσουν τις δυνάμεις μας. Γιατί σε λίγο, πέρυσι ήμασταν διπλάσιοι, φέτος βλέπω ότι είμαστε λίγοι και το χρόνο δεν είμαστε πάρα πολύ λίγοι. Πρέπει να ενωθούμε. Χωρίς την ένωση δεν θα κάνουμε τίποτα. Θα μας φάνε. Υπάρχουν ασφαλιστικές εταιρείες που είναι κοντά μας και ασφαλιστικές εταιρείες που μας κυνηγάνε. Ζητάμε κι εμείς, αφού γίνεται ο υπηρεσία για μας, να γίνει και όλες τις υπηρεσίες για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Να δούμε ποιες ασφαλιστικές εταιρείες πληρώνουν τις μηνές, πού πάνε τα χρήματα, ούτως ώστε και εμείς να ξέρουμε πού παντίζουμε, ποιες εταιρείες θα συνεργαστούν. Δεν θα σας κουράσω άλλο περισσότερο, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και το φίλο μας που δώσατε τον Ζούλη, που τον έχουμε κάθε χρόνο εδώ και πιστεύω να έρθει κάθε χρόνο, αν βέβαια υπάρχουν εμείς. Σας ευχαριστώ.